ζητά από, το, από τους παίχτες του να παίζουν και Μητίδη και Στραντς στα πόδια. Να δούμε την προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια από τον Μητίδη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, πιέζει, προλαβαίνει. Έχουμε και το replay. Εδώ ο Μητίδης θα περάσει από το... Α, υπάρχει, ναι. Τράβηξε το σορτσάκι. Ωραία χείριση ο Μητίδης και θέλει να πετάει στην πλάτη του Αντετζό. Ο Μητίδης κέρδισε τη μονομαχιά από τον Μπουσουλάζη. Προσπάθησε να φέρει την μπάλα μπροστά με τα κουνάκι. Φάουλ ήταν. Εδώ. Λέκοβιτς. Μητίδης. Μένει όρθιος στο τάκλιν του Μιγ. Τάσο ότι από τη στιγμή που ο Πανετολικός υιοθέτησε αυτή την τακτική των μεγάλων μεταβιβάσεων, δεν έχει αποδειχθεί επικίνδυνη. Quem decide é o Stoney. Está o cruzamento ali a ganhar posição. Depois a dar muito bem. Grande gol. São para este grande pontapé. Cá está. Ali a conseguir muito bem deixar a bola. Κλείστηκε, έχασε Μπόλεβιτ για τον Μητίδη, δεν υπάρχει offside, ο Φλόρι. Έπαιξαν εξαιρετικά οι παίχτες της ΑΕΚ, δεν υπάρχει offside. Καλή... Να σημαδεύει τον Μητίδη, αυτός στρώνει την μπάλα στον Παμλίδη, έκανε το σούτο τσιτό. Ευκαιρία δοκάρι από τον... Ο Σπίνουλας... Γέμισε ο Μητίδης και ο Ρόλε έπεσε ο Κυριακίδης. Και με το overzicht bereikt die van Peppe. Van Peppe, bij de tweede paal staan de twee. Dit is de eerste mogelijkheid. Τάιν πήρε από τον Λεκοβίτς. Με το δεξί θα γεμίσει ο Μητίδης μόνος του. Ο πρωτό το βγαλε. Και σωστά ο Θεουλή δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά τον Μητίδη από κοντά. Τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία και στέλνει την σέντρα απέναντι ο Μητίδης στην κεφαλιά. Ναι, απόκριση. Αντώνια με την ταχύτητά του Μητίδης κεφαλιά. Ένα εύκολο, ευχάριστο απόγευμα. Ο Αντώνια για Γερολέμου. Υπάρχει Μητίδης και Αγκάνοβι στην περιοχή. Περιμένουν σέντρα. Την κάνει εξαιρετική και η σέντρα. Ξανά η φάση. Ο Γερολέμου έστειλε ακριβώς εκεί που ήθελε την μπάλα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Κεφαλιά, γκολ! Και άλλο γκολ αυτή τη φορά. Καστανιάγα. Πασά για τον Αγκάνο. Πάλι τα πλάτα του όσον αφορά τη συνέχεια του αγώνα. Μητίδης πολύ όμορφα κέρδισε την μπάλα. Την άλλαξε για τον... Παράτος περιοχής. Ένα μαρκάρισμα του Μάρκοβιτς σηκώνεται... Ο Χουράδο γρήγορα, υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες. Το σουτ δυνατό στους 20. Να δούμε εδώ την προσπάθεια για την ΑΕΛ. Με τον Μητίδη να βγάζει ωραία πάσα για τον Ιλστεϊξέιρα. Έκοψε αυτός, κάνει και το σουτ, το βάλε. Ο Σαντζούνιο πέρασε στον Σδρασκόφσκι. Ο Μητίδης πολύ. Τρίπολη. Σε ό,τι αφορά στο μάτς στο νησί των Θεόπουλος Πινούλας που έχει κάνει πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριακός. Van Hiefte doorgelopen, Mitidis. Oh, geweldig! Dit moet een goal zijn. Nee, nog niet. Replay met Inael na Neveni Grigora, met Alex da Silva, na βγάζει μια μπαλιά. Με τον Μητίδη να υποδέχεται την μπάλα, δεν μπορούσε ο Σεφρέν Σουάρες. Χαμηλά το γύρισμα. Σύμφωνα με τον διαιτητή, οπότε το πλάγιο για τον ΑΟΚ. Κεφαλιά του Άργους, Μενσά, Μητίδης. Ο Μίγας, πέρασε ο Μητίδης, ευκαιρία για τον ΑΟΚ, ο Κυριακίδης κάνει μεγάλη... ...κοντ Ρόουδα αλβίερ. Het is nog een end. En snelheid is niet zijn kracht, maar met de lichaamsschijnbeweging is Mitidis er nu weer langs. Krijgt hij bij Ayagoum, die staat buitenspel. Αντάμοβιτς από εκεί για τον μακρύ, πάσα για τον Μητίδη, δεν υπάρχει offside. Έχει φύγει από πίσω ο Μητίδης. Μητίδης η σέντρα στην περιοχή είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Τη συνέπεια τα δικαιώματα των ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα, της ΑΕΛ και της ΑΕΚ. Ο Μητίδης καλή μπαλιά για τον Αντώνια απέναντι από το Ρώμο. Θα τον περάσει το πλασέστη. Φαντάζομαι
van Drongelen. Geen beste controle. Ah, Yagoun. Met grote stappen. Mitidis. Het is 2-0. Hij maakt zijn eerste van dit seizoen. Hij verdubbelt de Roda voorsprong in de 5e minuut van de tweede helft. En hij mag... Garrido ψάχνει τον Φλωριάν, η μπάλα που περνάει ο Μητίδης, το 1-1. Στο 81 είναι ο Μητίδης αυτός που ισοφαρίζει σε 1-1. Κυρίως να διαχειριστεί τις επιλογές των Ακοράν και Ηλία Χαραλάμπουζα από αριστερά. Εδώ πολύ ωραία προσπάθεια με τον Τρισκόφσκι κοντά στο 3-0 και θα το κάνει ο Μητίδης. Να λοιπόν που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, σηκώνονται. Λαρένα αυτός και πάλι στον Τέτε που κάνει πολύ καλό παιχνίδι απόψε. Πάσα στον Τομάς. Απέφυγε τον Εμερέγκοφ. Έκανε το γύρισμα. Ο Μητίδης πέρασε. Πάρα γκολ. Γκολ σε δημιουργία. Τέτε, Τομάς, το γύρισμα. Άπλωσε το πόδι. Υποδειγμα... Αποδειχθεί χρόνος καθυστέρησης. Συμπληρώσαμε τώρα. Με... Ζητά το λόγο Ανδρέας Βεντούρης. Αλλά δίνει ο Ακοράν. Και δίνει την πάσα στον Μητίδη που έχει ευκαιρία. Τον πρόλαβε ο Βοζίνια. Ξαναβλέπουμε τον Νέστορα Μητίδη από κανονική θέση. Έκλεψε ο Φιντέλης και τώρα ο Λεάντρο Σίλβα για την ΑΕΛ στην αντεπίθεση. Περιμένει ο Μητίδης, παίρνει μπάλα το σούτ, το Ρόμο. Γερολέμου, Λεάντρο Σίλβα θέλει χώρο για σούτ. Σήκωσε την μπάλα στον Μητίδη το σούτ, το Ρόμο. Πάσα σωστή, Μητίδης. Γύρισε, έκανε το σούτ. Πήκε ο Ρόμαρ στη φάση. Πλασέ από Κρούις. Σε Λαμίας και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που ευνοεί την, τον ΑΟΚ. Μητίδης, ωραίο σουτ. Ο Ρόλε με τον Μητίδη. Έκανε την προσπίση και πλάσαρε ο πρωτό ξανά ο Τουράμ offside. Στην αρένα απόψε θα βγει το πέμπτο εισιτήριο. Να δούμε τον Αγκάνοβιτς. Πάει να σηκώσει για Μητίδη. Πολύ ωραία πάσα. Η προβολή από το Μητίδη. Κέρκες. Ο Μητίδης κινείται τώρα και κερδίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή κάνοντας το σούτ στο δοκάρ. Έπαιξε γρήγορα ο Ρόλε με τον Μητίδη. Τάκλιν. Λαμπρόπουλος σηκώθηκε στον αέρα. Είχε μείνει μπροστά και αυτός και ο Τζανετόπουλος προωθήθηκαν. Ο Μητίδης θέλει να πετάξει απέναντι. Η παλιά είναι καλή για τον Παμλίδη. Γόμες. Κολοβός. Κόπηκε από τον διαιτητή η πάσα του. Και τώρα δεν του έκανε το χατήρι όπως και στο 37 που σταμάτησε το δοκάρι. Κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν ξέρω τι λένε από τους δύο πάγκους. Άρη μετά το 1-1. Ωκ και πάλι από... Προβολή μάλλον με το... Ο Πρόσεκ θα απομακρύνει. Μητίδης. Ουσιαστικά από την αριστερή πλευρά. Μητίδης προσπάθησε να πάρει την μπάλα στον αέρα. Και δικαιό. Ο Μητίδης με ωραίο τρόπο πήρε φάουλ. Άση με τη σειρά του πλευρά για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Μητίδης πήρε την κεφαλιά πρώτου Επστάιν. Ήρθε η ρίγα κόμ. Καφορλέγκτ. Buitenspel, zegt de assistent. Με συνδέσεις εδώ στο Τσίριο για τον απόϊχο του τελευταίου αγώνα της 12ης αγωνιστικής. Εδώ είναι μια κεφαλιά πάσα. Συνέχεια στο παιχνίδι και αυτό κάνει τώρα. Τελικές προσπάθειες, μία για τον Ερμή, τέσσερις για την ομάδα της. Ή όπως και ο Λεάντρο Σίλβα που έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια βασικός. Εδώ ο Νέστορας Μητίδης προσπάθησε να πάρει. Ο Μέσου κόντρα την μπάλα κατέληξε στον Μητίδη. Το γύρισμα είναι καλό, ο Ρομάν στην περιοχή, το γύρισμα, ο Μακρύς θα χάσει ευκαιρία. Πήγε να γίνει το λάθος, θα γίνει τελικά, θα πάρει ο Μητίδης προβολή. Πάει να πιέσει ψηλά ο Μητίδης, κλέβει μπάλα, πλασάρει, ευκαιρία για το 1-0.
πιο σωστά την μεσαία γραμμή της ΑΕΛ. Να δούμε την πάσα για τον Μιτίδη. Η πάσα είναι καλή για τον Αντώνια, το πλασέ. Η πάσα από τον Λεάντρο Σίλβα για τον Μιτίδη. Κερδίζει την μπάλα, το πλασέ από τον Αντώνια. Θα γίνει το 3-2.